Καλή σας μέρα, κύριε Μαυροκέφαλε. Καλημέρα, καλημέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έλεγα λίγο πριν ότι δεν θα έπρεπε τα κόμματα, και επειδή το δικό σας κόμμα έχει μεγάλη συνάφεια με τους εργαζομένους και τα συνδικαλιστικούς τους φορείς, δεν θα έπρεπε τα κόμματα ήδη στο συγκεκριμένο ζήτημα να γνωρίζουν πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει με τα εργοτάξια, να γνωρίζουν υπεύθυνα πόσα λεωφορεία μπορούν να κινηθούν, πόσα όχι, τι συμβαίνει, ούτως ώστε να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση εκ μέρους του κάθε κόμματος για το ζήτημα των μέσων μαζικής μεταφοράς, το θέμα του κορονοϊού, που μέχρι τώρα το συζητάμε για τα λεωφορεία. Να μην ξεχνάμε, υπάρχει ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος που εκεί δεν μπορείς να κάνεις επίταξη, ούτε και στο μετρό επίσης και το τραμ. Παρακαλώ. Ναι. Καταρχήν, καλημέρα σας και πάλι. Καλή σας ημέρα. Και είναι και ο κύριος Αρσένης από το Μέρα 25. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα 7 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, λες και ξέσπασε πριν μια εβδομάδα. Μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη και από τις τοποθετήσεις των κομμάτων ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Το κόμμα μας, μάλιστα, επειδή έχετε δίκιο στην ερώτησή σας, έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις από το Μάρτι κιόλας, από όταν ξέσπασε η πανδημία, που θυμίζω ότι η επίσημη πρώτη αντιμετώπιση της κυβέρνησης εκείνη την περίοδο ήταν να αραιώσει τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, να τα αραιώσει ακόμα περισσότερο, κάνοντας ίσως πράξη και αυτό που είπε η ειδικός πριν λίγες μέρες, ότι ο κόσμος είναι ίσως καλύτερα να πήγαινε με τα πόδια. Αντί λοιπόν να υπάρχει από τότε αύξηση των δρομολογίων. Μιλάτε για την κυρία Λινού. Ακριβώς. Κυρία Λινού, μου φαίνεται η κυρία Γιαμαρέλου, μία από τις δύο. Τέλος πάντων, να υπάρχουν συχνότερα, τακτικότερα δρομολόγια. Ερχόμαστε 7 μήνες μετά να κάνουμε έναν απολογισμό, ο οποίος δυστυχώς είναι τραγικός, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική, στην κυριολεξία, έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες. Άρα, για να μην σας τρώω το χρόνο σας, οι προτάσεις που είχε κάνει το ΚΚΕ από το Μάρτι κιόλας, από το Μάρτι, και δυστυχώς παραμένουν επίκυρες και το Σεπτέμβρη, είναι οι εξής. Πρώτον, να υπάρξει τώρα χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για να επισκευαστούν εκατοντάδες οχήματα και σειρμοί. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στα μαξοστάσια του ΙΣΑΠ, του μετρό και των λεωφορείων παραμένουν εκατοντάδες οχήματα και σειρμοί οι οποίοι δεν μπαίνουν στην κυκλοφορία, γιατί έχουν βλάβες και γιατί ο αρμόδιος οργανισμός συγκοινωνιών και το Υπουργείο Μεταφορών δεν εγκρίνει κονδύλια για να επισκευαστούν. Μιλάμε για εκατοντάδες τέτοια οχήματα. Το δεύτερο, να υπάρξει άμεσα κρατική χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να γίνουν οι αγορές σύγχρονες τεχνολογίας οχημάτων και σειρμών και φυσικά πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με δικαιώματα, και για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως ξαναλέω θα έπρεπε να έχει γίνει από το Μάρτι, να υπάρξει επίταξη ιδιωτικών μέσων για όση διάρκεια... Παραδείγματος χάρη των τουριστικών λεωφορείων, όπως λέει και ο κύριος Αρσένης. Και των τουριστικών λεωφορείων και των ΚΤΕΛ, των σύγχρονων μάλιστα μονάδων, αυτών δηλαδή που έχουν οι συγκεντρωμένες επιχειρήσεις, τα ΚΤΕΛ και οι μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι, και όχι φυσικά οι νεροκαματιάρδες λεωφοριατζίδες, οι οποίοι και αυτοί θα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα αυτή την περίοδο. Και τέλος, θα ήθελα άλλη μια κουβέντα να πω για τις προτάσεις μας. Δεν μπορεί σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, της κρίσης και της μεγάλης ανεργίας να μην σκεφτόμαστε και το επιβατικό κοινό. Είναι άμεσα απαιτητό όλος αυτός ο κόσμος, οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται σήμερα σε αναστολή σύμβασης ή στο πρόγραμμα συνεργασία, να έχουν δωρεά πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι, οι οποίοι είναι άνεργοι, τη βγάζουν με 500 ευρώ η οικογένεια τετραμελής και πενταμελής, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, για να πάει ο άλλος να ψάξει δουλειά ή να πάει στο νοσοκομείο, να πάει στον γιατρό, να πρέπει να πληρώνει και αυτό το πανάκριβο εισιτήριο, το οποίο από το 2009 έχει αυξηθεί κατά 65%. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι φυσικά αποτέλεσμα των τελευταίων 7 μηνών. Είναι, πάει πολλά χρόνια πίσω. Και κατά τη γνώμη μας, αυτό που έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο δεν είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν θέλαν ή δεν μπορούσαν, να το πω έτσι. Είναι γιατί έχουν υλοποιήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική διείσδυσης της επιχειρηματικής δράσης
στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υλοποιήσει τώρα την ιδιωτικοποίηση πατάει στον νόμο Σπίλτζη. Και η άθλια κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τους ελάχιστους οδηγούς που έχουν απομείνει σε αστικές συγκοινωνίες, με το γεγονός ότι δεν επισκευάζονται τα μέσα, με το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει εδώ και χρόνια αγορές καινούριων σειρμών και οχημάτων, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κυριαρχεί η λογική κόστους ωφέλους. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το βασικό ζήτημα. Γι' αυτό η ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα επιδεινώσει τα προβλήματα. Δεν θα τα λύσει. Οι αστικές συγκοινωνίες θα γίνουν ακόμα πιο ακριβές, τα δρομολόγια θα γίνουν ακόμα πιο αραιά, ιδιαίτερα εκεί που δεν θα υπάρχει κέρδος, και οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας θα είναι ακόμα χειρότερες για τους εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους και για τους οδηγούς των λεωφορείων, αφού ένα τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί, παράδειγμα, να έχει απομονωμένη καμπίνα όπως έχει σήμερα τα τρόλεϊ, τα λεωφορεία. Ο κύριος Αρσένης είχε πει, κύριε Μαυροκέφαλο, ότι... Θα θυμίζω, συγγνώμη γι' αυτό, ότι και γι' αυτό ακόμα το ζήτημα, κάτω από την πίεση των συνδικάτων και των εργαζομένων, μπήκαν οι καμπίνες μέσα στο καλοκαίρι. Αφήνοντας 3 και 4 μήνες στην αρχή της πανδημίας τους οδηγούς έκθετους μέσα στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι μπορούν να εξυπηρετούνται σε κάθε τομέα της οικονομίας ή σε κάθε κρίσιμο για την κοινωνία τομέα να εξυπηρετούνται και οικονομικοί μηχανισμοί, οι κλινικάρχες ή οι συγκεκριμένες εταιρείες, τα τουριστικά λεωφορεία, στα ΧΕΛ κτλ., είναι πιθανό να εξυπηρετηθούν και τέτοια. Όμως, τη σχέση κόστους-οφέλους, αυτή την απάνθρωπη σχέση, τη βρίσκουμε παντού. Τη βρίσκουμε στις συγκοινωνίες, τη βρίσκουμε στην υγεία, τη βρίσκουμε στα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία βρέχει, και εδώ πέρα έχουμε συνηθίσει πια μετά από κάθε καταιγίδα σχεδόν να μετράμε και θανάτους. Τη βρίσκουμε στα απορρίμματα, τη βρίσκουμε στα σχολεία. Όπως μας είπε η κυρία Κεραμέως, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τάξη των 15 παιδιών γιατί αυτό κοστίζει. Να κάνω εγώ μια ερώτηση τελευταία, κύριε Μαυροκέφαλη, παιδί, κλείνουμε. Και είναι, συγγνώμη, η απάνθρωπη. Η απάνθρωπη λογική που κυριαρχεί στον καπιταλισμό και στην επιχειρηματική δράση. Κύριε Μαυροκέφαλε, επειδή είπαμε πριν, και κύριε Αρσένη φυσικά, ότι συζητούσαμε για τα λεωφορεία κυρίως, αλλά φυσικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος μετακινείται με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, αλλά και μετρό, και εννοείται με τραμ. Είναι ρεαλιστική η πρόταση, ρωτώ και τους δύο καλεσμένους μας, είναι ρεαλιστική πρόταση να μπουν και στην γραμμή, στο δρομολόγιο που ακολουθεί ο ΕΣΑΠ και το μετρό, λεωφορεία, ούτως ώστε να υποβοηθηθεί τόσο ο ΕΣΑΠ όσο και το μετρό. Κύριε Μαυροκέφαλε, εσείς το θεωρείτε ρεαλιστικό αυτό? Είναι πολύ ρεαλιστικό. Πρέπει να σας πω ότι σε συνθήκες πανδημίας, μέσα στον Ιούλη, όταν άνοιξε η γραμμή του μετρό που φτάνει στη Νίκαια, ακυρώθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος. Μα, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω. Ναι, ακυρώθηκαν οι δύο γραμμές που συνδέουν τη Β' Πειραιά, το Πέραμα πρακτικά, τη Νίκαια, το Κερατσίνη και τον Κορυδαλό, με την Ομόνια, με το κέντρο της Αθήνας. Το Β' και το Γ' 18. Αυτές οι γραμμές, αν λειτουργούσαν και ενισχύονταν, θα μπορούσαν να παίξουν και τέτοιο ρόλο στα δρομολόγια του μετρό.